fíjate que lo te voy a decir, pero yo creo que es el único amigo que tengo. Estás soqueado, amigo, amigo. Πόσο έχουμε απομακρυνθεί από τους αγαπημένους μας, πόσο χρόνο αφιερώνουμε στην αξία των ανθρώπινων επαφών σε έναν κόσμο που πρωτοστατεί η τεχνολογία και τα social media. Και όμως αυτές τις απαντήσεις δίνει ένα από τα πιο συγκινητικά βίντεο της χρονιάς από την Ισπανία με εκατομμύρια προβολές στο διαδίκτυο. ¿Cómo perdemos nuestro? Porque lo perdemos, o sea, perdemos el tiempo haciendo cosas que. Ήταν ανατριχιαστικό και συγκλονιστικό αυτό που είδα. Για ό,τι δεν μπορούμε να καταφέρουμε στη ζωή μας αυτή την εποχή, δύο είναι οι μόνιμες εποδοί. Ο χρόνος και το χρήμα. Πιάσατε εδώ την παράμετρο του χρόνου. Ένας χρόνος ο οποίος ουσιαστικά δεν υπάρχει, είναι μια ανθρώπινη επινόηση, αλλά τον έχουμε καταστήσει βραχνά και τροχοπέδι στην ανάπτυξη των σχέσεων. Όλα ξεκινάνε από την αγάπη. Δεν νοείται ευζήν να υπάρξει χωρίς την αγάπη. Ο κινητήριος μοχλός είναι η αγάπη. Στην εκπομπή Αντιθέσεις, ο σύμβουλος σχέσεων και συγγραφέας Νίκος Ουρανός αναφέρθηκε στα δυνατά μηνύματα που εκπέμπει το διαφημιστικό αυτό εγχείρημα με τίτλο «Πρέπει να βλέπουμε περισσότερο ο ένας τον άλλο». Εάν αυτοί οι άνθρωποι είχαν τη δυνατότητα ή αυτή η εταιρεία που ασχολήθηκε να κάνει αυτές τις μετρήσεις και να βγάλει αυτά τα πενιχρά χρονικά αποτελέσματα στις σχέσεις που απομένουν μεταξύ τους μέχρι το τέλος της ζωής τους, είχε βγάλει και μια έξτρα παράμετρο όσον αφορά την επικοινωνία που θα είχαν αυτοί οι ίδιοι με τον εαυτό τους, θα βλέπαμε ότι αυτοί οι χρόνοι θα ήταν υποδιπλάσιοι. Θα ήταν πολύ λιγότεροι αν σε απόλυτες τιμές αυτοί οι άνθρωποι συνυπολόγιζαν τον χρόνο που θα αφιέρωναν όχι μόνο στον καλύτερο τους φίλο ή στον συγγενή τους που αγαπάνε πιο πολύ, αλλά στον ίδιο τους τον εαυτό. Και εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Μιλώντας στον Γιώργο Σαχίνη, ο σύμβουλος σχέσεων περιέγραψε τα σημάδια αλλά και τα λάθη που οδηγούν σε κρίση στα ζευγάρια, τα περιτυλίγματα και τις αδυναμίες, τονίζοντας την ανάγκη ατομικής υπευθυνότητας αλλά και ενός απολογισμού στον καθρέπτη της ψυχής μας με ζητούμενο την αγάπη και την ευτυχία. Η ερωτική σχέση είναι ανώτερη σχέση από όλες τις σχέσεις γιατί έχει αυτή την τριπλή σύνδεση. Ενώνεις σώμα, μυαλό και ψυχή. Δεν χαρίζεται έτσι, άντε πάρε κόσμο. Το τίμημα είναι να δουλέψω και να απασφαλίσω τη βόμβα και αυτή η βόμβα να γίνει ένα ωραίο δώρο. Πότε θα γίνει ένα ωραίο δώρο? Όταν η σχέση μου πάει σε ένα επόμενο επίπεδο. Ξέρουμε να μιλάμε στη σχέση μας? Δεν ξέρουμε να μιλάμε γιατί δεν ξέρουμε να ακούμε. Δεν είναι μόνο το μπλα μπλα. Είναι το στήσιμο, είναι αυτό που εκπέμπω. Ένας τρόπος υπάρχει, πέντε στήσεις. Ευχή μου είναι να φτάσουμε όλοι στο επίπεδο να μην ευχόμαστε. Απλά να ζούμε, να πραγματοποιούμε, να εμπνεώμαστε και να μην έχουμε ανάγκη το ευχολόγιο. Να δρούμε.